Το φαγητό δεν αποτελεί μόνο βιολογική ανάγκη για επιβίωση, αλλά προσφέρει ικανοποίηση και απόλαυση. Αποτελεί ουσιαστικό τμήμα της κουλτούρας κάθε λαού, η οποία διαμορφώνεται από τη φιλοσοφία του για τη ζωή, από την ιστορία του, από τις παραδόσεις του και από τα προσφερόμενα αγαθά του τόπου του. Σε αυτή τη θεματική ενότητα, λοιπόν, με τίτλο «Παραδοσιακά φαγητά και ποτά των Ελλήνων», θα σας παρουσιάσω τα αγαπημένα φαγητά και ποτά των Ελλήνων. Και πιο συγκεκριμένα, στη θεματική αυτή ενότητα θα παρακολουθήσετε 6 μαθήματα με τους εξής τίτλους. Πρώτο μάθημα. Παραδοσιακά ελληνικά ορεκτικά. Στο μάθημα αυτό θα μάθετε ποια ορεκτικά συνοδεύουν το κυρίως πιάτο μας. Δεύτερο μάθημα. Παραδοσιακά ελληνικά φαγητά. Στο μάθημα αυτό θα μάθετε ποια είναι τα παραδοσιακά φαγητά μας. Τρίτο μάθημα. Παραδοσιακά ελληνικά γλυκά. Στο μάθημα αυτό θα μάθετε ποια είναι τα παραδοσιακά γλυκά μας. Τέταρτο μάθημα, ελληνικό γρήγορο φαγητό. Στο μάθημα αυτό θα μάθετε ποιες επιλογές γρήγορου φαγητού έχουμε στην Ελλάδα. Πέμπτο μάθημα, είδη καφέ στην Ελλάδα. Στο μάθημα αυτό θα μάθετε ποια είδη καφέ πίνουμε στην Ελλάδα. Και έκτο μάθημα, παραδοσιακά ελληνικά αλκοολούχα ποτά. Στο μάθημα αυτό θα μάθετε ποια αλκοολούχα ποτά παρασκευάζουμε στην Ελλάδα. Άρα, μόλις ολοκληρώσετε την ενότητα αυτή, θα έχετε αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων, για τους παράγοντες που διαμόρφωσαν τις συνήθειες αυτές και θα γνωρίσετε μία ακόμη πτυχή του ελληνικού πολιτισμού. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο μάθημα, στο οποίο θα μάθετε ποια είναι τα παραδοσιακά ορεκτικά που συνηθίζουμε να απολαμβάνουμε εμείς οι Έλληνες πριν από το κυρίως γεύμα. Τα λέμε λοιπόν στο πρώτο μάθημα.